Το άφημα ξεκινάει μέσα από τη γέννησή σας. Σας δημιούργησα και σας άφησα. Έτσι οτιδήποτε ζείτε χρειάζεται να το αφήνετε. Οτιδήποτε κάνετε χρειάζεται να το αφήνετε. Οτιδήποτε δεν θέλετε χρειάζεται να το αφήνετε. Και ό,τι θέλετε και έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία, χρειάζεται να το αφήνετε. Το άφημα είναι η ενέργεια που σας οδηγεί να πάτε στον εαυτό σας. Όταν χάσετε το άφημα και το κάνετε κράτημα, τότε στη θέση του θα μπει ο εαυτός σας. Είναι σαν να αναπνέετε. Είναι εισπνοή και εκπνοή. Αν εσείς θέλετε να κάνετε συνέχεια εκπνοή, τότε θα χάσετε τη ζωή σας. Γιατί χρειάζεται να έχετε εκπνοή και αναπνοή. Ακόμα και εκεί εισπράττω και αφήνω. Δημιουργώ και αφήνω. Περπατώ και αφήνω. Είναι η ώρα να δείτε ότι το άφημα είναι μέρος της ζωής σας. Ο λόγος που δεν το τιμάτε είναι η επιλογή σας. Επιλέγετε να αφήσετε να χαθεί ο εαυτός σας και κρατάτε ό,τι δεν σας χρειάζεται. Δείτε πως έγινε η διαδρομή. Σας δημιούργησα και σας άφησα. Ό,τι μου ζητάτε σας το δίνω. Ή θα το λάβετε ή θα το αφήσετε. Ακόμα και η ζωή σας. Είναι ένα ολόκληρο άφημα. Το άφημα ο νους το φοβάται. Γιατί το θεωρεί χάσιμο. Και έτσι στη θέση του παραδίδεται τον εαυτό σας. Ακόμα και όταν επιλέξετε να φύγετε από τη γη, την αφήνετε. Και λαμβάνετε μία νέα ζωή.
Και όταν θέλετε να επιστρέψετε στη γη, αφήνετε τον τόπο που βρίσκεστε και επιστρέφετε στη γη. Όλα έχουν ένα άφημα. Αφήνω για να λάβω. Αφήνω για να με βρω. Αφήνω για να μην χάσω. Αφήνω με για να αισθανθώ. Όταν αρνείσαι να αφήσεις, θα χαθεί ο εαυτός σου. Και εσύ θα μπεις στην κρίση. Θα τον κοιτάς να φεύγει μακριά και εσύ θα πονάς για αυτό που δεν αφήνεις. Θα τον κρίνεις και θα τον κατηγορείς. Γιατί μου το κάνεις εμένα αυτό. Και το εμένα δεν έχει αυτό. Έχει αυτό που χρειάζεται να αφήσεις. Έτσι ήρθε η ώρα να αναγνωρίσεις ποιος είσαι. Τι έχεις κάνει και τι κρατάς. Τι θέλεις και τι δεν θέλεις. Τι σου χρειάζεται και τι δεν σου χρειάζεται. Και να αρχίσεις το άφημα. Τότε ο νους θα παλιδρομεί και θα φωνάζει. Με πετάς και με καταστρέφεις. Και εσύ θα μένεις σε αυτό που αφήνεις. Ό,τι έχει βιωθεί δεν το χρειάζεσαι. Γιατί έχει αφήσει ουσία. Έτσι θα πρέπει να επιλέξεις. Ή την ουσία ή το υπόλοιπο. Αφήνεις και αφήνεσαι. Και τότε αρχίζεις και σε αναγνωρίζεις. Γιατί ανοίγεις και λαμβάνεις. Δέχεσαι. Και υποδέχεσαι εσένα ως πραγματικό εαυτό. Το άφημα σε αφήνει λίγο στο κενό. Και εκεί εσύ αισθάνεσαι. Μείνε σε αυτό που αισθάνεσαι. Γιατί με αυτό θα ξαναγυρίσεις σε μένα. Σου αφήνω το χέρι όταν είσαι έτοιμος. Και εσύ το δέχεσαι. Έτσι, είσαι έτοιμος να δεις και να αφήσεις ό,τι δεν σου χρειάζεται. Τώρα γνωρίζεις. Ξεκίνα από τα συναισθήματα. Αυτά που σε εγκλωβίζουν σε προσδοκίες και σε ψεύτικα ωφέλη.
άφησε τα βαθύ βάθη για να αναγνωρίσεις εσένα. Και αισθάνσου τα αισθήματά σου. Άφησε ακόμα και τα αισθήματά σου για να γίνεις η αίσθηση της ευδαιμονίας. Για να αφήσεις και αυτή και να γίνεις μία φωτεινή ουσία ενέργειας που θα λαμβάνει και θα απολαμβάνει. Όλα έχουν την ουσία τους. Γι' αυτό χρειάζεται να αφήνεις και να αφήνεσαι. Το άφημα είναι στο δρόμο σου. Δες το, βίωσέ το, πραγματοποίησέ το, αναγνώρισέ το και άφησέ το. Και τότε είσαι έτοιμος να δεχτείς την ουσία σου. Μόνος λόγος για να μην συμβεί το άφημα είναι η κρίση. Αυτή θα σε οδηγήσει σε ένα ψεύτικο φόβο. Εσύ θα κρατηθείς από αυτόν. Και έτσι γίνεσαι μόνο εκπνοή. Αυτός ο αέρας τελειώνει. Και εσύ δεν έχεις ανοίξει να λάβεις για να αφήσεις. Και εκεί χρειάζεται να επιλέξεις. Θα ζήσω ή θα πεθάνω. Για να ζήσεις χρειάζεται να αναπνεύσεις. Δηλαδή να λάβεις και να αφήσεις. Για να πεθάνεις χρειάζεται να αφήσεις. Αυτό που κρατάς. Έτσι είναι η ώρα να δεις ότι το άφημα το έχεις από τη γέννησή σου. Και είναι ο τρόπος για να μπορείς να ζήσεις. Ακόμα και όταν περπατάς, ένα βήμα αφήνεις και ένα λαμβάνεις. Ακόμα και όταν ζεις, ένα χρόνο αφήνεις, ένα λαμβάνεις. Όταν δημιουργείς, ένα κάνεις, ένα αφήνεις. Όλα έχουν την ισορροπία τους, για να μπορείς να ζεις κάθετος και να αισθάνεσαι οριζόντιος. Έτσι είναι η ώρα να βάλεις το άφημα στη ζωή σου. Και να λάβεις πίσω τον εαυτό σου. Δεν αφήσεις τους άλλους, αφήνεις εσένα. Η διαστρέβλωση του αφήματος. Αντί να αφήσεις τα λόγια, αφήνεις τα έργα. Η διαστρέβλωση της δημιουργίας. Αντί να αφήσεις αυτά που κρατάς, αφήνεις το είναι σου. Η διαστρέβλωση του υπάρχου.
αντί να αφήσεις το χρόνο να σε οδηγήσει. Κρατάς το χρόνο και χάνεις τη ζωή. Έτσι όλα στη ζωή σου έχουν ένα άφημα. Το άφημα είναι το βήμα σου, το μέρος σου. Το μεγαλύτερο κομμάτι του εαυτού σου. Αυτό που ενώ το γνωρίζεις, αρνείσαι να το αναγνωρίσεις. Άφησε το άφημα μέσα σου και άκου το μυαλό σου. Όταν ακούσεις αφήνω εμένα στο δρόμο μου, αυτό είναι η αστρέβλωση του με λαμβάνω και αφήνω το νου μου. Το μόνο που μπορείς να αφαιθείς είναι στην εμπιστοσύνη. Και αφού έχεις περπατήσει τα 5 πρώτα σκαλοπάτια, και έχοντας τα χέρια σου στον εαυτό σου, αφήνοντας πίσω σου ό,τι σε έχει οδηγήσει μέχρι εδώ.
Έτσι το άφημα σε οδηγεί να λάβεις. Και να αφήσεις. Και να δεχτείς. Και να κάτσεις στο έκτο σκαλοπάτι της εμπιστοσύνης. Εδώ είναι η ώρα να αφήσει την κρίση. Τώρα χρειάζεσαι μόνο εσένα. Και την εμπιστοσύνη σου. Θεός ο Κύριος ο άνθρωπος. Αμήν. Φέρετε μπροστά σας μέρη της ζωής σας για τα οποία σας κρίνετε ή νιώθετε ένοχη. Όλα αυτά τα οποία τα βάζετε απέναντί σας ως πράξεις, ως διαδρομή για να σας πυροβολάτε. Μείνετε για λίγο να ακούσετε πώς σας κρίνετε. Αισθανθείτε λίγο τη βία που σας ασκείτε μέσα από το νου σας. Νιώστε αν δικαιολογείτε την κατάσταση για να μην δείτε την αλήθεια. Δείτε αν συγκρίνετε αυτό το οποίο ζήσατε με άλλους για να σας μειώνετε ή να σας δίνετε μία υπεραξία.
Βάλτε το απέναντί σας και απλά επιτρέψτε να λάβετε την ουσία αυτού που συνέβηκε. Η ουσία είναι η συμπυκνωμένη αλήθεια. Ό,τι και να κάνεις, όπως και να έζησες, ό,τι και να έκανες, λαμβάνεις την ουσία. Την αλήθεια. Τώρα αφήνεις ό,τι έζησες, γεγονότα, καταστάσεις, συναισθήματα, κρίσεις, ενοχές, ό,τι έζησες. Και κρατάω μόνο την ουσία. Η ουσία σε πάει στο τώρα. Και τώρα, νέα ζωή, νέα στιγμή. Κενός χωρίς τίποτα από το πριν.
Έτσι αρχίζω και γεμίζω από εμένα. Αυτό είναι αίσθηση. Όσο γεμίζεις, υπάρχεις μόνο εσύ. Όταν γεμίζεται από εαυτό, τα βήματα είναι αργά και σταθερά. Εμπιστοσύνη. Δεν υπάρχει ενθουσιασμός, δεν υπάρχει βιασύνη. Μόνο εγώ. Σφραγίζω την ώρα και τη στιγμή. Το άφημα στη ζωή του ανθρώπου. Νέα μέρα, χωρίς την παλιά. Στο όνομα του Θεού. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού.
Δίδαξε το αφήνω και λαμβάνω. Στο όνομά μου Δαβίδ. Τίμησα το κρατάω και ζητάω. Στο όνομα της Χριστίνας, της κόρης σου. Στο όνομα του Ιάσωνα και του Αγίου Πνεύματος. Και όλα αυτά επιστρέφουν με αναγνώριση στο Δημιουργό. Φως, Μητέρα Παναγία, Κύριος Ιησούς Χριστός, Δαβίδ το δημιούργημά σου, Χριστίνα η κόρη σου, Ιάσωνας και Άγιο Πνεύμα, ψυχές με έργο στη γη. Αμήν.